πραγματοποιεί η Οργάνωση Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας της ΚΝΕ σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας εδώ πέρα, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν, που βρίσκεται ήδη στη χώρα μας από χθες. Συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Δένδια και τον Τσίπρα. Με αφορμή την επίσκεψη αυτή, δηλώνουμε ότι είναι ανεπιθύμητο στη χώρα μας. Ήδη από τις συζητήσεις επιβεβαιώνεται ότι βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή. Με αντίστοιχη συγκέντρωση υπάρχει και στην Αθήνα, και με τη σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας αλλά και με την καθημερινή δράση των μελών και φίλων της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, δηλώνουμε ότι πρέπει εδώ και τώρα να απεμπλακεί η χώρα μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς αυτούς, να κλείσουν όλες οι βάσεις του ΝΑΤΟ, να μην δοθεί καμία άλλη υποδομή βάση για τη διευκόλυνση νατοϊκών στρατευμάτων στην περιοχή, γιατί ήδη επιβεβαιώνεται από τις συζητήσεις που ξεκινάει, επικυρώνεται ο τέταρτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας και ΗΠΑ, ένα στρατηγικός διάλογος που τον είχε ξεκινήσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τον ΕΛΟΠΗ Νέα Δημοκρατία, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι βαθαίνει η εμπλοκή. Απαιτούμε, όπως είπα και πριν, να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις, να απεμπλακεί η χώρα μας, να αποσυρθούν εδώ και τώρα οι κατηγορίες στα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργιακή συγκέντρωση στις 6 του Απρίλη.